Θεωρείς ότι και μέσα στο παιχνίδι έχει υπάρξει δίκαιο με όλα τα παιδιά. Ε, φυσικά πιστεύω πω ήμουν δίκαιο σε όλα τα πράγματα. Τον αν αδίκησα σε εισαγωγικά κάποιον, μπορεί να ήταν κάποιο τσακωμό ή κάποια ένταση που προήλθε από την έλλειψη πείνα, από τη συγκατοίκηση με άλλου, κουτουλάγαμε στον ύπνο μα από εδώ, από εκεί, όλα πούμε, αυτά. Για μένα το τελευταίο που, που, που θα ήθελα, που μου έρχεται τώρα να σχολιάσουμε, είναι το φασκελάκι που έριξε, α πούμε, στις ναι. στι της ρε τι προάλλε. Εντάξει, ήταν πιο πολύ σαν χιουμοριστικό. Εντάξει, είχα. Τύπου... Ναι, ακριβώ αυτό ήταν. Ε. Εντάξει, φυσικά κάποια πράγματα παρεξηγούνται αν δεν τα εξηγήσει. Ε, μπορεί να μου κόσει αυτό Αλλά δεν με πειράζει καθόλου ε, ο, ο, Γιάννης... ο Γιάννης Το συζητήσατε παρεξηγήθηκε ε, Ο Γιάννης δεν παρεξηγήθηκε τόσο πολύ Το συζητήσαμε μου είπε και αυτό συγγνώμη Και στο συμβούλιο μετά δεν ξέρω Δεν το έχω δει το επεισόδιο βέβαια ε, Ο Γιάννης είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί Καταλαβαίνει και αυτός και εγώ Πως η έλλειψη πείνας Και όλη αυτή τα νεύρα και όλα αυτά μπορεί να ξεφύγουμε ώρες ώρες και πιστεύω είμαστε δύο μεγάλα παιδιά, το συζητήσαμε, τελειώσαμε όλα εκεί και ανυπομονώ να τον δω. Εσύ γιατί τσαντίστηκες το τελευταίο μου που ήταν ατομικό ε, που έδινε οδηγή στον Τάνο από τον Πάγκο και του είπες μάλιστα ότι από λέω αυτό το διάστημα. Ε, τσαντίστηκα, με πι... στεναχωρήθηκα θα ήταν η πιο σωστή λέξη γιατί με τον Γιάννη είχαμε κάνει πολλές συζητήσει και είχαμε κοινά πράγματα Είχαμε ίδια γραμμή. Και πω πολλέ φορέ, όχι πολλέ φορέ, στι ψηφοφορίε, εγώ δεν τον ψήφισα τον Γιάννη. Εγώ κράτησα τη στάση τη ομάδα μου και ψήφισα την αντίπαλη ομάδα. Οπότε, επειδή είχα κάνει μια συζήτηση με τον Γιάννη αυτό το θέμα, περίμενα να το σεβαστεί. Όπω και εγώ θεωρητικά όταν έπαιζε ο Κωνσταντίνο με τον Τάνο, που θεωρώ τον Τάνο πιο δυνατό αντίπαλο, όπω έχει δείξει ο κόσμο που τον κρατάει μέσα στο παιχνίδι, δεν ήθελα να κερδίσει ο Τάνο για να βρεθώ με έναν πιο αδύναμο εγώ. Πανηγύριζα με τον Κωνσταντίνο και ο Κωνσταντίνο ήρθε μετά και μου είπε: και Ευχαριστώ για αυτό. Άρα θεώρησα πω αυτό έπρεπε να κάνει και ο Γιάννη. Αλλά όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν γιατί συζήτησα με τον Γιάννη, τα βρήκαμε και δεν υπάρχει κάτι να χωρίσουμε.